που το θέμα βγαίνει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από εκεί. Καλά κάνεις και το σχολιασμό για την κυρία Παπακώστα που έφυγε από την κοινοβουλευτική ομάδα στην Δημοκρατία σήμερα. Το πρώτο σχόλιο. Κύριε Μιτζάνη, δεν θα κάνω σχόλιο για το. Ειλικρινά μιλάω. Δεν έχω σκοπό τέτοιο. Η Νέα Δημοκρατία αντιληφθεί το πώς θα πρέπει να κάνει αντιπολίτευση. Ένα. Αν η αντιπολίτευση που κάνει δημιουργεί προβλήματα στο εσωτερικό της, ας τα λύσει μόνη της. Εγώ εκείνο όμως που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρει μια στροφή και στο οικονομικό και στο κοινωνικό και στο πολιτικό. Μια στροφή που επιβάλλεται η γραμμή της άκρας δεξιάς, θα έλεγα, λογικής. Δηλώσεις όπως αυτές του κυρίου Άδων Γεωργιάδη ότι να μην είμαστε ενοχικοί με την επταετία και μάλιστα χρησιμοποιήσει τη λέξη επταετία και όχι χούντα. Μάλιστα. Και δικτακτορία. Το δεύτερο, ότι εμείς θα πρέπει να μην έχουμε το κέντρο. Δηλαδή κάνει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή για να επιβάλλει στο πολιτικό ιδεολογικό επίπεδο αυτή τη δεξιά αντίληψη και στο κοινωνικό και στο οικονομικό και με τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη αλλά και με το ερωτηματολόγιο το οποίο είχε βγει για τα θέματα της εργασίας είναι προσανατολισμένο προς ακραίες νεφιλεύθερες διαδικασίες και λογικές και στην ουσία καταστροφή του κοινωνικού και της οικονομίας στη χώρα μας. Νωρίτερα όμως είχαμε παρακολουθήσει και τις κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη που ουσιαστικά έχει πάρει το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Γεωργιάδη. Έτσι. Δηλαδή παραμένει αντιπρόεδρος, αλλά κάποιος θα μπορούσε να ερμηνεύσει ότι με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης περιορίζει λίγο και αυτόν τον ακραίο λόγο που μας περιγράφεται. Τώρα με βάζετε πάλι να συνεχίσω το σχόλιο, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι δέσμιος αυτή τη στιγμή της λογικής την οποία έχει ακολουθήσει από την πρώτη στιγμή, δηλαδή καταστροφική ρητορία. Μία αντίληψη και μία στρατηγική περί του όριμου φρούτου και γίνονται εκλογές. Και κυρίως αυτή η λογική, επειδή δεν του βγήκε, συνέχισε με τα γνωστά fake news. Και τα οποία fake news ούτε αυτά έχουν επιτυχία. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε κάνει 5 αναπτυξιακά περιφερειακά συνέδρια, τα οποία ήμουν και στα 5. Mm-hmm. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όσο και να μιλάνε περί καταστροφής, όσο και να διαμορφώνουν ένα άλλο τοπίο, δύσκολο υπάρχει, δεν αφήσω το αυτό, δύσκολο πολιτικό τοπίο, δεν μπορεί να περάσει αυτή η διαστρέβλωση. Επειδή δεν έχουμε τώρα τον αντίλογο, κύριε Ρήγα, και ίσως να μην είναι και σκόπο να το συνεχίσουμε περαιτέρω. Να μην το συνεχίσουμε. Αν και περιγράψατε μια ακροδεξιά ρητορική όπως μας την είπατε, της Νέας Δημοκρατίας, είναι λίγο βαρύ ή όχι? Όχι, δεν είναι βαρύ, γιατί σας λέω αυτή τη δήλωση, αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει στρατηγική και να είναι αυτή και να την επιβεβαιώσει, ας το πει ευθέως. Εάν δεν είναι αυτή η στρατηγική της, ας την απομονώσει και ας την καταδικάσει. Γιατί εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση και το κλείνω, όπου πρώτο μας κουνάνε το δάχτυλο, μη αντιλαμβανόμενοι τι έχουν κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, και ταυτόχρονα εξελίσσεται και μια και σε ιδεολογικό και σε πολιτικό επίπεδο μια αντίληψη, η οποία θεωρώ ότι μετά το 1974 ήταν μακριά και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς παρόλα αυτά επανερχόμενοι στα θέματα έτσι, της Βουλής και στα όσα ακούσαμε τον κύριο Καμένο να εξηγεί για τα F-16, πιστήκατε, είσαστε εντάξει με την συμφωνία όπως μας την ανέλησε ο κύριος Καμένος? Και για το κόστος και για την αναγκαιότητα της αναβάθμισης και μέχρι πού θα πάει ταβάνι για τα χρήματα. Δύο παρατηρήσεις. Μία παρατήρηση είναι ότι εμείς ασκούμε μία, και φάνηκε και από τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε και στην Αμερική, μία πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική. Και το εννοούμε αυτό. Mm-hmm. Και είμαστε σε όλη αυτή την περίοδο της κρίσης μεγάλης και της προσφυγικής, μην το ξεχάσουμε, mm-hmm. στην περιοχή η χώρα αποδείχθηκε ότι ήταν πόλος σταθερότητας και πόλος ειρήνης. Αυτή είναι η λογική μας. Και καταφέραμε λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό να έχει διαμορφωθεί και σε γεωστρατηγικό επίπεδο την θέση την οποία έχει η χώρα και στο πλέον στο οικονομικό επίπεδο και στο αναπτυξιακό η χώρα να μην είναι παρίας. Αυτό κλείνει λοιπόν. Δεύτερον, ότι χρειαζόμαστε να έχουμε για την άμυνα της χώρας μας και αυτό νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε όλοι, χρειαζόμαστε να είναι και ισχυρή και αποτελεσματική. Αλλά εμείς ήμασταν σαφείς όλα τα χρόνια και θα το κάνουμε ότι δεν υπάρχει θέμα εξοπλισμών ή η μείωση, να το πω αλλιώς, η λογική της μείωσης των εξοπλισμών, την οποία πρέπει να έχουμε, ώστε να είναι μόνο το αναγκαίο δυνατόν, ώστε αν και εφόσον, εν πάση περιπτώσει, κάτι θα υπήρχε.
Αλλά για μας πρωτεύουν η ειρήνη και η ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. Και το κάνουμε πράξη, γι' αυτό και μας εμπιστεύονται. Ο κύριος Φίλης όμως είπε ότι εδώ δεν έχουμε ασθενοφόρα. Πάμε για τα. Δεν θέλω να συγκρίνουμε αυτά τα πράγματα, το λέω ευθέως. Διαφωνείτε με την. Είναι, οι συγκρίσεις είναι λάθος. Θα το πω τι εννοώ είναι λάθος. Ότι και για τα δύο πρέπει να έχουμε και τα ασθενοφόρα και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Και άμα δεν έχουμε για όλα. Και είναι και προτεραιότητες. Αυτό λέω, κύριε Λασκερά, το λέω προτεραιότητες. Ήδη λοιπόν. Το ΕΚΑΒ και τα ασθενοφόρα δεν είναι ισχύ. Γιατί αν τα στοιχεία που έχει δώσει και το Υπουργείο Υγείας σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχει μεγάλη, θα έλεγα, έχει λυθεί το πρόβλημα το οποίο υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι επαρκές ενδεχομένως. Σωστό. Αλλά θέλω να καταλάβουμε ότι τα δύο αυτά χρόνια προσπαθούμε να ανατρέψουμε καταστάσεις οι οποίες είχαν οδηγεί και σκόπιμα. Δηλαδή το κοινωνικό κράτος να διαλυθεί. Και αυτό όταν έχει γίνει. Η ανάταξή του δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα και μάλιστα όταν πρέπει να συμβάλλεις, γιατί για τα πυροσβεστικά αεροπλάνα για παράδειγμα είχαν να γίνουν προμήθειες ή το να διορθωθούν προβλήματα τα οποία έχουν ή να πάρουμε νέα αεροπλάνα αναγκαία από το 1998-2003 περίπου είχαν γίνει, ολοκληρώθηκαν τίποτα από εκεί πέρα. Γραμματέα, πάμε λίγο σε κάποιες ερωτήσεις αστραπή, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο, αλλά έχουμε πολλές απορίες. Ένα γρήγορο σχόλιο για τις εικόνες που συζητούσαμε και νωρίτερα, την εισβολή του Ρουβίκονα στον Ευαγγελισμό. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει μια αντίληψη η οποία ενδεχομένως δημιουργεί προβλήματα ή είναι με βίο τρόπο. Νομίζω όμως ότι πολλές φορές οι ειρηνικές διαμαρτυρίες και όταν είναι ειρηνικές διαμαρτυρίες έχουν και μπορούν να έχουν το δικαίωμα να το κάνει ο κάθε πολίτης ή κάθε συλλογικά. Μιλάω για ειρηνικές διαμαρτυρίες. Από εκεί και πέρα η συμβολή, και το λέω ευθέως αυτό γιατί είμαστε μέσα από το κίνημα και τα κινήματα και η δική μου διαδρομή και πορεία έχει από το 1975 είναι αυτή. Τι σημαίνει αυτό, ότι η διαμαρτυρία είναι δεκτή. Κυρίως όμως να συμβάλλει. Και να συμβάλλει και με μια λογική να επιλύονται τα προβλήματα. Και αυτό το απευθύνω σε όλους. Αυτό σήμερα. Αυτό εκλαμβάνεται ως διαμαρτυρία. Ακούστε, κυρία Μιχαηλίδη. Η διαμαρτυρία. Αυτό η διαμαρτυρία. Αυτό λέει. Η διαμαρτυρία να συμβάλλει. Δεν έχω ολοκληρώσει όμως. Δεν έχω ολοκληρώσει. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι όποιες διαμαρτυρίες θα πρέπει να είναι όχι προς ενίσχυση της όποιας δεξιάς ή επαναφοράς του ίδιου συστήματος. Και είμαι σαφής, τη λέω. Δηλαδή δεν πρέπει κανείς να συμβάλλει σημερινή περίοδο και να ενισχύει. Την επιχειρηματολογία ή τις επιδιώξεις αυτών οι οποίοι θέλουν να επαναφέρουν το παλιό σύστημα. Πρέπει να διακρίνουμε, ανεξάρτητα αν έχουν και προς εμάς να πει κάποιος κάτι, να διακρίνουμε ποιο είναι το διακρίνουμε. Δεν κατάλαβα. Ήταν αποδεκτή η κίνηση, ότι λοιπόν, δεν το κατάλαβα ούτε εγώ, γραμματέα. Εγώ λέω ότι θα πρέπει οι όποιες διαμαρτυρίες να είναι με ειρηνικό τρόπο. Είμαι σαφής. Άρα καταδικάζεται αυτές τις επιθέσεις. Με ειρηνικό τρόπο. Είμαι σαφής, τι λέω, και οι διαμαρτυρίες θα πρέπει. Εγώ δεν συμφωνώ και με διαμαρτυρίες οι οποίες. Να σας πω, και αυτό δεν καταλάβατε. Mm-hmm. Δεν συμφωνώ με διαμαρτυρίες οι οποίες ενισχύουν την αντίπαλη πλευρά. Είμαι σαφής, τι λέω πάλι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν πρέπει να ενισχύουν όταν γίνεται προσπάθεια. Πρέπει να εξακριβώνεται αυτό. Δεύτερον, τώρα, ό,τι αφορά βεβαίως και μπορεί να στηριχθεί. Μα ξέρετε κάτι. Λένε εδώ ότι η αστυνομία τους χαϊδεύει, τους ξέρει και δεν τους μαζεύει. Αυτό είναι μια κατηγορία. Μισό λεπτό. Θα πρέπει να πούμε ότι η αστυνομία μπορεί και πρέπει να παρεμβαίνει όταν διαταράσσεται ή υπάρχει βίαιες ενέργειες. Όταν δεν μπαίνουν μέσα σε υπηρεσίες, ενέργειες, μέλος τους νομίζω, και παλιοκούλες. Αυτό είπα. Βίαιες ενέργειες, όχι για Μιχαηλάκη. Είμαι εξαφής, τι λέω. Όχι για βίαιες ενέργειες. Αλλά διαμαρτυρία. Δεν γίνουμε δημοσιογραφική διαμαρτυρία. Έχουμε κάνει και εμείς και εγώ προσωπικά. Είναι άλλο η ειρηνική διαμαρτυρία και άλλο το δικαίωμα. Και πρέπει αυτό να το. Και είναι πλούτος για τη δημοκρατία και την ενίσχυση της δημοκρατίας. Και άλλο, οι βίαιες ενέργειες με τρόπο τον οποίο είτε είναι προς τις περιουσίες, είτε μάλιστα, είναι προς τα πρόσωπα. Δεν τελειώσαμε, έχουμε αξιολόγηση. Και θέλω να, να τελειώσω τώρα γιατί μου το είπατε. Για να μην μείνει κενό. Εγώ καταδίκασα και με προσωπική δήλωση για τον καθηγητή του Παντίου, η στοχοποίηση προσωπική που γινόταν ανεξάρτητα των διαφορών που μπορεί να έχει επίπεδο σκέψη. Η στοχοποίηση και σε προσωπικό επίπεδο. Αν κάποιο δεν μπορεί να εκφράσει διαφορετικές απόψεις. Μην μου βάζετε, μην με ενισχύσετε αυτό που λέω ή συμφωνήστε. Όχι συμφωνώ να... με Μαξίμ. Άρα λοιπόν. Λέτε, άρα λοιπόν, ούτε η βίαιση. Συμφωνώ και να ψάχνουμε σε αυτό που λέω. Δεν κλειτώνουμε, τρίτη αξιολόγηση πάμε. Είμαστε σε μια διαδικασία. Μια κουβέντα. Τρίτη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Υπάρχουν κάποιες μικρές δυσκολίες. Άκουσα το ρεπορτάζ προηγουμένως. Αφορά την ενέργεια. Νομίζω και αυτά θα προχωρήσουν.
και κυρίως γιατί όλες οι δηλώσεις που έχουν γίνει και το κλίμα που υπάρχει δεν δικαιολογεί να επαναφέρουν πράγματα τα οποία έχουν επιληθεί από την προηγούμενη περίοδο. Και το τελευταίο, όλα τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν και το ΔΝΤ έχει αποδεχθεί ότι με θετικό τρόπο προχωράει η ελληνική οικονομία και ταυτόχρονα βγαίνουμε το 2018 από την Επιτροπία, το μνημόνιο. Μία παρατήρηση, αν με επιτρέπετε, ναι, χρόνο, ότι ο κύριος Μητσοτάκης όλα αυτά που προτείνει, και εδώ είναι η διαφορά, ουσιαστικά και πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός, προτείνει νέο μνημόνιο. Γιατί όταν μιλάει να αναπροσαρμόσει το δημοσιονομικό πρόγραμμα, σημαίνει νέο μνημόνιο, νέα μέτρα για να καλύψει αυτά τα οποία προτείνει στη διαπραγμάτευση. Εμείς λέμε τι. Νέο μνημόνιο με τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά μας, κύριε Λασκαράτο. Και κύριε Ρίγα, είπαμε ότι έχουμε λίγο χρόνο και τον έχουμε τραβήξει πολύ, αλλά θέλω να μας πείτε αν επιβεβαιώνετε αυτό το ρεπορτάζ του Βασίλη του Σκουρή από τη Real, που μιλάει για τις συνεργασίες και τις διεργασίες ενώπιση των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών όταν έρθει η ώρα τους και την απόφαση του Μαξίμου να υποστηρίξει επιτυχημένους περιφερειάρχες και δημάρχους, ακόμα και αν αυτοί δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Το υπάρχει και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει ότι τα σχήματα όλα τα οποία θα διαμορφωθούν και θα είναι σχήματα τα οποία θα συμβάλλουν στην άλλη πορεία της χώρας. Δηλαδή το δίπολο αυτό που λέμε εμείς και επιμένουμε σε αυτό, ότι πρέπει να πάρουν όλη θέση, ή θα είναι με την πλευρά του την νεοφιλελεύθερη, την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων, το άλλο μοντέλο. Το μοντέλο, μάλλον να συνεχίσει το μοντέλο το οποίο υπήρχε στην παραγωγική ανασυγκρότηση, είναι μία πλευρά. Και άλλη πλευρά είναι η διαφορετική, αυτό το οποίο το μοντέλο ανάπτυξη που εμφανίζουμε και πείθονται. Κάνετε και ένα άνοιγμα προς την κεντροαριστερά. Και η αλήθεια είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πολλά τέτοια στελέχη. Κυρία Μιχελιδάκη, πιστέψτε με ότι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες και δήμαρχοι που εγώ που έχω δει αυτόν τον καιρό αντιλαμβάνονται και το πόσο πιστικά και πόσο ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ και η ελληνική κυβέρνηση διαμορφώνουν ανοίγματα περισσότερα. Είπαμε τη λογική ότι αλλάζει το κλίμα τελείως στο πώς πρέπει το μοντέλο και πείθονται, κύριε Λασκάτο, και πιστέψτε με. Πείθονται οι τοπικές του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, όχι οι τοπικές του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εγώ γι' αυτό είδα τον Κώστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής, η γραμμή είναι ομόφωνη, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και είναι κατανοητή και πλήρως. Πείθονται όμως όλοι όσοι ασχολούνται με την τοπική. Δεν θέλουμε να κλείσουμε. Θέλουμε να κλείσουμε. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα, για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Και είχατε και τους τρεις απέναντί σας. Ναι, μας είχατε και τους τρεις. Λοιπόν, πού πάμε τώρα.